Ωραία. Για χαρά, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Κέρκυρα. Χαίρομαι που είμαι καλεσμένος της Κερκυραίων Πολιτείας. Να σας πω την αλήθεια, όταν μου έγινε η πρόταση από τον κύριο Κλαδά, που είναι ο πρόεδρος της Κερκυραίων Πολιτείας, να έρθω να παρουσιάσω έργα εδώ, να παρουσιάσω ένα κομμάτι από το εικαστικό έργο, σκέφτηκα ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί και τώρα πάλι που ήρθα και έκανα μια βόλτα, είμαστε σε έναν τόπο που συναντιούνται, θα έλεγε κάποιος ότι εδώ έχουν παντρευτεί πολλές αισθητικές. Άρα για έναν εικαστικό ή για μια εικαστική δουλειά έχει μεγάλη σημασία το ότι έρχεται σε έναν άγιο τόπο, σε έναν τόπο άγιο από την άποψη της αισθητικής σίγουρα. Δηλαδή εδώ μπορεί κάποιος να συναντήσει πολλούς πολιτισμούς, κυρίως την αρχιτεκτονική καταγεγραμμένους. Ξεκινάμε από τους Ενετούς, πάμε στους Γάλλους, Άγγλους, Γερμανούς, γιατί εγώ βλέπω και επιρροές πολύ σοβαρές της γερμανικής αισθητικής, τους Άγγλους σε όλα αυτά τα βιομηχανικά, όχι βιομηχανικά, τα πολεμικά κτίρια, θα έλεγε κανένας. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον τόπο. Και είναι και μεγάλη πρόκληση για έναν εικαστικό, όπως είναι η δική μου εικαστική δουλειά, που είναι πολύ έντονο χρώμα μέσα σε ένα minimal περιβάλλον, μέσα σε ένα κλασικό περιβάλλον. Βέβαια, υπάρχει μια διεθνή στάση τώρα που πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο σύγχρονα, μοντέρνα, στα εικαστικά, να προσπαθούμε να τα παντρέψουμε με κλασικά αισθητικά στοιχεία. Ο Κούνς στις Βερσαλίες, δηλαδή υπάρχει μια σειρά από τέτοιες παρεμβάσεις που γίνονται. Το βρίσκω σαν πρόκληση. Ένας λόγος που με τον κύριο Κλαδά είπα αμέσως, μόλις μου το είπε, ότι οκ, okay, θα το κάνω. Ο πρώτος λόγος ήταν γενικά ότι είναι η Κέρκυρα. Δεύτερον, νομίζω ότι αυτός ο τόπος θα έπρεπε να είναι τόπος πολιτισμού. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ένας τόπος πολιτισμού και εγώ να μην το έχω καταγράψει, αλλά νιώθω ότι θα έπρεπε εδώ να γίνονται 3-4 από τα μεγάλα φεστιβάλ που έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι μου δίνεται η ευκαιρία να φτιάξω ένα ιδιόμορφο εικαστικό γεγονός. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την πόλη. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να κάνω ένα εικαστικό γεγονός που να υπάρχει συμμετοχή της πόλης. Γιατί να σας πω κάτι, η τέχνη τελικά, έτσι όπως έχει γίνει, νομίζουμε ότι αφορά μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι δήθεν καταλαβαίνουν. Η τέχνη δεν έχει να κάνει με την ποιότητα, αν θέλετε, την εκπαιδευτική της μάθησης του θεατή της τέχνης. Η τέχνη απευθύνεται κατευθείαν στα αισθήματα, στις αισθήσεις, οπότε σχεδόν περνάει πάνω από το τι ξέρουμε και το τι δεν ξέρουμε. Μπαίνει σε έναν κόσμο φανταστικό, εκεί όπου αναπτύσσεται η πραγματικότητα, από αυτή που είναι γίνεται η πραγματικότητα μεγαλύτερη. Νομίζω ότι η δόξα της τέχνης είναι ότι ένας ο πιο απλός άνθρωπος, όταν έρχεται σε επαφή με ένα μεγάλο έργο τέχνης, ανοίγει η μικρή του ζωή και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Βρίσκει διεξόδου στα διεξοδά του. Έτσι νιώθω εγώ. Και γι' αυτό κιόλας κάνω και αυτή τη δουλειά, έτσι. Η οποία δεν διαφέρει από την άλλη δουλειά που έκανα όλα αυτά τα χρόνια και που συνεχίζω να κάνω κατά καιρούς. Πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος να επικοινωνούμε. Η τέχνη και αυτό το πράγμα θα προσπαθήσω να το κάνω και σε αυτή την πρόταση που μου έχει γίνει για να κάνω εδώ μία έκθεση. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να συμμετέχει ο κόσμος, να φτιάξω ένα πράγμα που να συμμετέχει ο κόσμος στις Κέρκυρες σε αυτό. Γι' αυτό κιόλας δεν νομίζω ότι θα έρθει μια ολοκληρωμένη δουλειά. Θα έρθει ένα κομμάτι ολοκληρωμένης δουλειάς και θα υπάρχει και ένα πράγμα το οποίο θα κατασκευάζεται κατά τη διάρκεια, όσο θα διαρκέσει η έκθεση. Και θα κατασκευάζεται και από τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρχονται. Θα συμμετέχουν οι άνθρωποι σε αυτό το πράγμα το οποίο θα βλέπουν. Αυτό είναι ο σκοπός. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ ωραία που είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κερκυραίων Πολιτεία που μου δίνει αυτή την ευκαιρία. Τελευταία, παρόλο που κάνω
οι περισσότεροι νομίζω ότι ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά κάνω μια έντονη δικαστική δουλειά στην Αμερική, κυρίως στο Μαϊάμι και στην Νέα Υόρκη, αλλά τα δύο τελευταία χρόνια και σε διάφορα μουσεία με ένα installation το οποίο ετοίμασα και που φιλοξενείται, πέρσι είχαμε στο Cincinnati, φέτος έχουμε στο Detroit, σε διάφορα μουσεία, παρόλο που υπάρχουν πόλεις και υποχρεώσεις σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, Κύπρο, Γενέβη. Πολλοί μου λένε τώρα τι θέλεις, ας πούμε, πού σου μένει ο χρόνος να πας να παρουσιάσεις και ένα πράγμα με την έννοια που σας λέω, όχι να στείλω 5 έργα και σε διάφορα μέρη μέσα στην Ελλάδα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μου αρέσει δηλαδή να πηγαίνω σε έναν τόπο ο οποίος είναι κλειστός και μέσα από τη τέχνη να προσπαθώ να δημιουργήσω μια γέφυρα με ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάπου, με κέντρα τα οποία θα έλεγε κανένας παράγουν την αισθητική και την τέχνη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πριν από λίγο καιρό ήμουν στο Βόλο. Μου αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, πηγαίνω πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζω στην Αλεξανδρούπολη και πάντα έχω στο μυαλό μου να φτιάξω, όχι, ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι πάνε και λένε «Α, αφού δεν είναι στην Αθήνα και είναι κάπου αλλού, ας στείλω 5 έργα». Δεν θέλω να είναι έτσι η έκθεση αυτή. Θέλω να τιμήσω καταρχάς την πρόσκληση, γιατί η Κερκυραίο Πολιτεία νομίζω ότι μου δίνει μια ευκαιρία να κάνω το σχέδιό μου που έχω για μέρη μέσα στην Ελλάδα πραγματικότητα. Είναι ένα σημείο αναφοράς η Κερκυραίο για μένα, για να δείξω ότι πρέπει αυτό το οποίο συμβαίνει στο κέντρο να μην είναι κάτι το οποίο σνομπάρει την περιφέρεια. Και πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Πιστεύω πάρα πολύ επίσης ότι εδώ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Τρομερά ενδιαφέροντες άνθρωποι. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρομερά ευαίσθητοι άνθρωποι. Και άνθρωποι που είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν αυτή τη μάχη που γίνεται μέσα από τις τηλεοράσεις, και μιλάω στις τηλεοράσεις τώρα, μέσω όλων αυτών των μηχανισμών που περιορίζουν το οπτικό πεδίο, το πεδίο του ερεθισμού της ψυχής και του μυαλού ενός ανθρώπου. Η τέχνη πρέπει να είναι πάντα παρούσα, όπως και η λογοτεχνία στο σπίτι. Είναι μια ευκαιρία, είναι μια πόρτα αόρατη, η οποία τα παιδιά μας, εμείς οι ίδιοι, μπαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο πιο μαγικό και ξεχνάμε λιγάκι όλο αυτό το βαρβαρισμό της ανοησίας. Αυτό είναι. Νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική στιγμή. Θα προσπαθήσω δηλαδή όσο μπορώ να σας δημιουργήσω μια χαρά σε μια εποχή που είναι πολύ δύσκολη για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πλαδά. Ευχαριστώ την κυρία Πολιτεία. Θα είναι όλα ωραία.